Ένας τύπος στα σχόλια έγραψε κάτι. Μία τύπισσα στα σχόλια έγραψε κάτι που μόλις έκανα τρία βήματα αριστερά και το διάβασα από άλλη οπτική γωνία, με έδωσε ιδέα για βίντεο. Το οποίο είναι λίγο ψιλοάσχετο με το σχόλιο, αλλά εντάξει, ίσως φταίει ότι διαβάζω τα πάντα όντας τρία βήματα πιο αριστερά από ό,τι πρέπει. Χαίρετε, Αλάνια! Τα παιδεία παίζει, αλλά παιδεία δεν παίζει. Διότι τα παιδεία βαριούνται την παιδεία, με αποτέλεσμα να παίζουν Flappy Bird στο κινητό. Και προσωπικά δεν τα παρεξηγώ κιόλας. Ας αφήσουμε πίσω στο παρελθόν το περίεργο επαναλαμβανόμενο λογοπαιγνιακό αστείο που μόλις έκανα και ας μπούμε στο point. Το σχολείο ποτέ δεν ήταν διασκεδαστικό. Και όπως είπα αυτή τη φράση, με ήρθανε αναμνήσεις και μετατραυματικό σοκ. Θυμάσαι τα κλασικά προβλήματα. Θυμάσαι τα κλασικά προβλήματα που μας βάζανε στη φυσική. Έχουμε ένα σώμα α και ένα σώμα β. Καταρχήν, γιατί τα σώματα αυτά έχουν τα πιο βαρετά ονόματα που μπορεί να σκεφτεί ανθρώπινος εγκέφαλος. Γιατί σώμα α και σώμα β. Γιατί να μην έχουμε ένα όπλο και την σφαίρα που βγαίνει από το όπλο. Και άντε άσο να πάει στο διάλογο, πες αυτό είναι πολύ γκάγκστα. Έστω μία νταλίκα και το εμπόρευμα στην καρότσα της νταλίκας. Το οποίο μπορεί να μην έχει δεθεί σωστά και τέλος πάντων ανάλογα τι θέλει να δείξει το πρόβλημα. Το όλο ζουμί είναι προσπάθησε να το κάνεις λίγο ενδιαφέρον. Μην προσπάθησε να το κάνεις πιο βαρετό από ό,τι ήδη μπορεί να είναι. Και μιλήσαμε και μόνο για φυσική τώρα, έτσι. Δηλαδή, μην αναφέρω ότι παραπάνω ιστορία έμαθα στο Assassin's Creed από ό,τι στην ιστορία. Παραπάνω γεωγραφία έμαθα στον στρατό παρά στη γεωγραφία. Παραπάνω γυμναστική. Τώρα, ποιο είναι το θέμα? Αγαπητό Υπουργείο Παιδείας ή πώς τον Μπούτσο λέγεσαι. Το point του σχολείου δεν είναι να βρίσκεται το παιδί σε έναν χώρο όπου λέγονται κάποιες πληροφορίες και δεν το παιδί αξιολογείται στο κατά πόσο τις έχει συγκρατήσει ή όχι. Το point του σχολείου είναι πρώτα να ενεργοποιεί το ενδιαφέρον του παιδιού και έπειτα να του δίνει κάποιες πληροφορίες πακεταρισμένες με τέτοιον τρόπο ώστε το παιδί να το ενδιαφέρει να λάβει τις πληροφορίες αυτές. Είναι παιδί, αν δεν του εξάψει κάτι το ενδιαφέρον, δεν μπορεί να ασχοληθεί με αυτό. Υπάρχει λόγος που τα παιδιά προτιμάνε να παίζουν video games ή να κάνουν οτιδήποτε άλλο έξω από το σχολείο. Το σχολείο είναι το λιγότερο ενδιαφέρον πράγμα στη ζωή τους. Γιατί δεν φροντίζεις να το κάνεις ενδιαφέρον, γιατί δεν σε ενδιαφέρει αρκετά να ενδιαφέρει το σχολείο το παιδί. Μικρή παρένθεση. Κατά την αξιολόγηση των γνώσεων του παιδιού, σταμάτα να απαιτείς παπαγαλία! Αυτό. Το τετράγωνο της υποτείνουσας ισούται με το άθροισμα των τετραγώνων των δύο κάθετων πλευρών του. Α. Αυτό δεν το έγραφε στο κείμενο, το είπα τώρα freestyle. Το έμαθα στο δημοτικό και δεν με έφυγε ποτέ. Το θυμάμαι από πάντα. Και β. Αυτό είναι και από τα εύκολα. Γιατί βγάζει νόημα από μόνο του και μπορείς να το πεις παπαγαλία γιατί... Ας το πούμε ότι στέκει. Τώρα στην ιστορία να μάθεις παπαγαλία... Είναι μαλακία ρε φίλε, πώς να το κάνουμε. Και όλα αυτά είναι για το σχολείο. Που το σχολείο παλεύεται και λίγο, γιατί ουσιαστικά οι πληροφορίες που δίνονται στο σχολείο περνάνε και από ένα χ φίλτρο. Παπάρια φίλτρο, αλλά γενικότερα υπάρχει ένας χ στοιχειώδης έλεγχος κάπως. Αλλά μετά το σχολείο, μετά το σχολείο, χ σε ψηλά γιαγνάντευε. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω πιο συνοπτικά. Μετά το σχολείο, συνήθως η μόρφωση εντός εισαγωγικών γίνεται στην τηλεόραση και στο ίντερνετ. Αλλά επειδή η τηλεόραση είναι για τον Μπούτσο, ας μιλήσουμε για το ίντερνετ. Ναι, υπάρχει το Google και η Wikipedia και λοιπά εργαλεία πρόσληψης γνώσεων, συμφωνώ σε αυτό, αλλά υπάρχουν και αυτά τα νεολαία που μπαίνει, αυτά τα social media, τα πώς τα λένε να πούμε, που και λέω γενικά social media γιατί είμαι σίγουρος ότι δεν γίνεται μόνο στο Facebook. Αυτό που θα αναφέρω. Έχει άλλο στο Facebook μία χαζοσελιδούλα από αυτές ξέρεις που ανεβάζουν άρθρα, μαλακίες, αστιάκια, memes κλπ. Και για να μην στα πολυλογώ, η φάση σε αυτές τις σελίδες πολλές φορές πάει κάπως έτσι. Σε κάθε άρθρο που δημοσιεύεται στη σελίδα, από δίπλα έχει κάποιες διαφημίσεις. Gorgeous Asian women await you nearby μεταξύ άλλων. Τώρα, αυτός που έχει αυτή τη σελίδα ή το blogspot ή όπως το Μπούτσο λέγεται, θέλει να υπάρχει κίνηση στην σελίδα του για να βγάζει
λεφτά από τις διαφημίσεις, όπως είναι και εδώ στο YouTube, όπως είναι και γενικά σε πολλά πράγματα στο ίντερνετ. Τώρα, η σελίδα του δεν θα έχει κίνηση αν κάνει repost ξανά και ξανά το ίδιο και το ίδιο άρθρο. Πρέπει να έχει μια χι ποικιλία άρθρων. Οπότε αυτό δημιουργεί την ανάγκη για να μπορέσει να βγάλει λεφτά αυτός, να πρέπει να έχει μεγάλη ποικιλία άρθρων. Τα οποία άρθρα συνήθως γράφονται βιαστικά και περιέχουν χαμηλή ποιότητα πληροφορίας ή χαμηλή χρησιμότητα πληροφορίας, γιατί σιγά μην κάτσει να γράψει ένα σοβαρό άρθρο. Δεν παίζει ο άλλος χωρίς να έχει αντίκρισμα οικονομικό σε αυτό να κάτσει και να το δουλέψει. Άσε που τα μισά είναι για ζώδια. Και προφανώς και είναι για ζώδια, γιατί η άλλη control freak θέλει πριν γνωρίσει καλά καλά τον άλλον να ξέρει πώς θα πάει μια πιθανή του σχέση, αν κάναν σχέση. Και ο άλλος καταλήγει να μην γαμάει επειδή είναι υδροχός και οι υδροχόοι κερατώνουν. Και εσύ που είσαι υδροχός και με λες ότι δεν έχεις κερατώσει μια φορά, ποιο να κοροϊδεύεις ρε. Ποιο, κερατώνεις ρε. Αφού έτσι λένε τα άστρα. Τι εννοείς εσύ ένας άνθρωπος με βούληση που παίρνει δικές του αποφάσεις? Όχι. Δεν παίρνεις δικές του αποφάσεις. Παίρνεις τις ίδιες αποφάσεις με τους υπόλοιπους τυπάδες που γεννήθηκαν στον ίδιο μήνα που γεννήθηκες. Για να μην αρχίσω να μιλάω για την ώρα που γεννήθηκες. Αχ, είσαι υδροχός με οροσκόπο, κάποιος δέ της φωτιάς να πούμε και θα με πεις δεν κερατώνεις, ε. Ποιο να κοροϊδεύεις ρε. Και τέλος, συνοπτικά για να κάνω μια περίληψη, το σχολείο αποτυγχάνει να μεταδώσει γνώση, γιατί δεν το ενδιαφέρει και τόσο πολύ το να μεταδώσει όντως γνώση, αλλά το να υποθούν 5 πράγματα και να κάνουμε πως υπάρχει μόρφωση, πράγμα που θα αλλάξει αν σταματήσεις να βάζεις υπουργό παιδεία στον ξάδερφό σου. Επίσης, εμπειρικά ξέρω ότι το σχολείο, τουλάχιστον όταν πήγαινα εγώ, δεν υπήρχε τόσο πολύ για να μεταδώσει γνώση, αλλά για να σε βάλει στο τρυπάκι της πειθαρχίας, παύλα ιεραρχίας, παύλα υπακοή σε κανόνες, πράγμα που κατά βάση είναι αρκετά σωστό, αλλά στην Ελλάδα το γαμίσαμε και αυτό, διότι είναι άλλο το να μάθεις το παιδί να είναι πειθαρχημένο και να μην είναι μαλακιστήρι, και άλλο να δείχνεις στο παιδί ότι ο καθηγητής έχει πάντα δίκιο, ακόμη και όταν έχει άδικο. Και με τα ξερά μαζί καίγονται και τα χλωρά, άρα σαν να του λες, κοίταξε φίλε, αν βλέπεις ότι όλοι γύρω σου είναι πουστράκια, γίνε και εσύ πουστράκι, γιατί θα τιμωρηθείς έτσι κι αλλιώς. Okay. Λίγο θέλει με μυαλό να μορφώνεις τα παιδιά. Εσείς οι ίδιοι λέτε το παιδί όταν είναι μικρό είναι σφουγγάρι. Δώσ' του γαμημένες αρχές. Δώσ' του τις βάσεις για να γίνει σωστός γαμημένος άνθρωπος. Και όσο και τη μόρφωση μετά από το σχολείο, εκεί πέρα απλά η συμβουλή μου είναι να μην καταπίνεις αμάσιτες τις πληροφορίες που σε δίνει το ίντερνετ. Ψάχνε πληροφορίες στο ίντερνετ και μην εκτίθεσαι απλά σε πληροφορίες τις οποίες σε πετάει το ίντερνετ. Και γενικά να ξέρετε ότι το ίντερνετ από μεριάς μόρφωσης, κακά τα ψέματα, είναι πολύ, πολύ, πολύ ανώτερο του ελληνικού σχολείου. Απλά επειδή αντίθετα με το σχολείο στο ίντερνετ δεν παίρνει πληροφορία ούτε καν από στοιχειώδη έλεγχο, καταλήγουμε στη φάση όπου από τα π.χ. 10 άρθρα που θα διαβάσεις εσύ στο Facebook, τα 9 να είναι πραγματικά για τον Μπούτσο, okay, και το 1 να είναι καλό. Αλλά όταν εσύ έχεις ήδη κλικάρει σε 7 άρθρα που είναι για τον Μπούτσο, έχεις ξενερώσει και δεν ξανακλικάρεις ποτέ σε κανένα. Ούτε στο 10ο που είναι σωστό και ο άλλος δούλεψε για να το βγάλει. Ναι, okay, δεν δούλεψε όσο δουλεύει κάποιος στο YouTube, γιατί εκείνος που γράφει ένα άρθρο δεν έχει ούτε μοντάζ, ούτε βιντεογραφία, ούτε τίποτα. Αλλά σίγουρα δούλεψε παραπάνω από τον τυπά που κάνει αντιγραφή επικόλυση τα ζώδια από μία άλλη σελίδα. Άστο, άστο, χέστο. Καλύτερα να κάνω μαραθώνιο Happy Tree Friends. Ο πιο για τον Μπούτσο Μάγος είναι το μεταξύ. Ρωθούμε στην Ελλάδα, θα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μόλις προσθέτετε να μάθετε πάνω με καπότα και ξέρω ότι δεν καταλάβατε τίποτε από αυτά που μόλις είπα, γιατί τα είπα πάρα πολύ γρήγορα. Γεια σας.